Την πρώτη του συνάντηση μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματο στην Τουρκία στι 16 Απριλίου, πραγματοποίησαν οι επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία και ο Τούρκο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στι Βρυξέλλε. Η Φεντερίκα Μογκερίνη και ο Μέρτσελίκ συζήτησαν για τη μεταναστευτική κρίση, την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία δοκιμάζονται εξαιτία τη αυταρχική στροφή του Ερντογάν στο εσωτερικό τη χώρα του μετά από το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου. Το δημοψήφισμα τη 16 Απριλίου προβλέπει επίση την ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου Ερντογάν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η μεταρρύθμιση ερμηνεύεται ω μια στροφή τη χώρα προ την απολυταρχία. Μια άλλη συνάντηση μεταξύ των Βρυξελών και τη Άγκυρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλο του μήνα. Θα εξαρτηθεί από τι συνομιλίε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και των Προέδρων τη Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.